7 Ιανουαρίου 1945. Ο προελάβων Ρωσικός στρατός βρίσκεται ενώπιον ενός στρατοπέδου, του οποίου την ύπαρξη οι στρατιωτικοί χάρτες δεν σημείωναν, του οποίου την επιχειρησιακή ικανότητα δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Ένα στρατόπεδο πρωτόγνωρο, το οποίο όταν πλησίασαν και βγήκαν, ακόμα και τα πιο σκληρά μυαλά των κομματικών παραγόντων δεν μπορούσαν να χωρέσουν την πλήτη αυτού που έζησαν, διότι είναι γνωστό ότι πάντα σε συγκεντρωτικά καθεστώτα στρατόπεδα υλικού τύπου αναπτύσσονται. Αλλά σαν το Auschwitz δεν είχε ξαναδεί ούτε ξαναφανταστεί ποτέ κανείς τίποτα. Τι ήταν το Auschwitz? Ένα εργοστάσιο παραγωγής θανάτου. 1.100.000 άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο εκεί μέσα. Περίπου 56.000 από τους 67.000 Έλληνες Εβραίους βρήκαν το θάνατο εκεί μέσα. Και οι 235 Λαρισαίοι Εβραίοι μεταξύ αυτών. Ήταν ένα στρατόπεδο που η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έδειχνε να είχε χαθεί. Οι επιζώντες είχαν μια ιδιότυπη ψυχοσύνθεση και ιδιοσυγκρασία. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι μελετούσαν και επί δεκαετίες μελετούν και δεν μπορούν να κατανοήσουν και βρίσκονται προεκπλήξεων. Αυτοί οι οποίοι ζούσαν εκεί, τα φαντάσματα που βρήκαν να επιβιώνουν μέσα στους ορούς των πτωμάτων, είχαν μια εξοικείωση με τον ανθρώπινο θάνατο, αλλά και θα λέγαμε μία έλλειψη αντίδρασης πρωτοφανή και στα ιατρικά χρονικά. Βρήκαν ανθρώπους να κοιμούνται δίπλα σε πτώματα. Βρήκαν ανθρώπους να ζουν σε φρικτές συνθήκες, να έχουν εξοικειωθεί με αυτές και να μην αντιδρούν. Έπρεπε να περάσουν μήνες, ίσως και χρόνια, κάποιοι από αυτούς για να συνέλθουν.